θαυμάζει αυτή η μουσική. Παιδιά, μου αρέσει πολύ περισσότερο. Είναι λίγο επική μουσική και είναι λίγο... Κάτι έχει τύπο πραγματικά ότι κάτι θα συμβεί. Ivi Adamou, αν φοβάσαι, είσαι σε καλό δρόμο. Έχει έρθει η ώρα της εξομολόγησης. Πλάκα κάνω. Μπορεί. Ίσως. Δεν νομίζω. Λοιπόν, έχω αποτρελαδεί. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, όπως κάναμε και πέρσι, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βελτιωμένες, πολύ πιο ενισχυμένες είναι αυτή τη φορά. Κατάλαβα. Τη στιγμή που έγινες 18, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να σου κάνουμε καμιά ερώτηση παραπάνω. Την άλλη φορά σε είχα πολύ ρε παιδί μου με το γάντι. Τώρα λοιπόν θα πούμε περισσότερα πράγματα, εντάξει, Ivi. Δεν θα σου πω, ναι. Πάμε. Έφαγες μια βροδί προκαταβολικά. Α, λοιπόν. Έλα, σου πειράζει, σταμάτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερό σου ελάττωμα. Το ότι εμπιστεύομαι εύκολα ανθρώπους. Ότι είσαι δηλαδή πολύ ευκολόπιστη. Ναι. Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Να το δεχτώ κατευθείαν. Βιώνουμε περίοδο κρίσης. Κρίση στην Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα. Και κάτι ακούγεται και για την Κύπρο, κάνω λάθος, ότι σιγά σιγά και ο κόσμος εκεί είναι λίγο καλά, σε όλη την Ευρώπη πια ναι, είναι πλέον ναι, η κρίση. Ναι, ναι. Έχει αρχίσει δεν, και εκεί. Δεν έχουμε μόνο εμείς αυτό το προνόμιο, το έχει σχεδόν όλη η Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι έχεις περιορίσει εσύ λόγω της κρίσης. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα σπάταλη. Αχα. Γενικά, οπότε δεν έχω κάτι και να περιορίσω κάτι. Έχω συνηθίσει με τα όσα χρειάζονται και τα... Όσα χρειάζομαι βασικά να έχω. Μπράβο, οπότε κορίτσι μου, δεν... για την ηλικία σου σου αξίζουν συγχαρητήρια. Και σε κάποια άλλη στη θέση σου θα ήθελε να πάρει και ένα ρούχο παραπάνω, ένα παπούτσι παραπάνω. Ξέρεις, τώρα παιδί μου... Σίγουρα σαν κορίτσι θα ήθελα ας πούμε, να πάρω το ένα και το άλλο. Αλλά βέβαια πάντα με μέτρο και αν το χρειάζομαι θα το πάρω. Γενικώς προσέχω. Οκ, okay, οπότε είσαι, δεν χρειάζεται να περιορίσεις κάτι γιατί είσαι όπως ήσουν. Ναι. Γιατί δεν ήσουν ποτέ πολύ πολύ οκ okay, να παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Οκ. Okay. Θέλω να πεις ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που σου έχει ζητήσει κάποιος θαυμαστής. Έχω δεχθεί πρόταση γάμου. Του λέω είσαι σίγουρος για αυτό που μόλις είπες. Ο Σταν. Θέμη. Έχεις κολλήσει πραγματικά. Έλα, πλάκα κάνω, λοιπόν. Για πες. Και του λέω, είσαι σίγουρος για αυτή σου την πρόταση. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο σίγουρη. Τον πατερούλη σου τον είδε στη γωνία που θα τον κοιτούσε τύπου θα τον σκάναρε από πάνω μέχρι κάτω ή όχι. Όχι, εντάξει. Δεν είναι κοντά ο μπαμπά σου. Όχι. Άγιο είχε το παιδί. Λοιπόν. Εσένα, ας πούμε. Έτσι, τον Άγιο Θέμη. Να σου πω, πότε έγινε αυτό. Έχει καιρό. Φέτος. Ναι. Φέτος, μάλιστα. Ναι. Okay. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ακραίο και η ηλικία σου είναι όντως ακραίο, το δέχομαι. Α, πιστεύω για πλάκα το πέτσι. Εντάξει. μπορεί να το πει για πλάκα, μπορεί και όχι, δεν το ξέρεις ποτέ. Μάλιστα. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις τρία πράγματα που πρέπει να έχει το αγόρι που θα κλέψει την καρδιά σου. Να έχει χιούμορ. Να με σέβεται. Και να με αγαπάει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τον αγαπάω κι εγώ. Θέλεις να έχει χιούμορ, να σε σέβεται και να σε αγαπάει. Εντάξει, το τελευταίο το θεωρώ δεδομένο, αν πρόκειται ναι. Να σου κλέψει την καρδιά. Ναι. Λοιπόν, αλλά το χιούμορ μετράει για σένα, ε. Ναι, και η κατανόηση μετράει. Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Αγόρια που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, μάθατε τώρα τι πρέπει τα μαγικά συστατικά. Θέλω να σκεφτείς και να μας αποκαλύψεις μία εξάρτηση που έχεις, έναν εθισμό. Μπορεί να είναι σοκολάτα, μπορεί να είναι... Δηλαδή από σοκολάτα μέχρι κάποιον άνθρωπο, δεν ξέρω τι. Κάτι που έχεις κόλλημα. Σοκολάτα, όπως το πες. Α, η σοκολάτα θέμα. Ναι. Άσπρη, κανονική, dark, μαύρη, bitter. Οτιδήποτε. Φτάνει να είναι σοκολάτα. Α, οτιδήποτε. Δηλαδή σου αρέσει και πολύ γλυκή. Και η λευκή και η... Κανονική, πώς τη λέτε εδώ πέρα, εγώ ότι, κανονική, ναι. Είναι κανονική η γάλακτος, μάλλον. Γάλακτος. Είναι η μαύρη, η μπίτερ, που έχει πολύ κακάο και είναι και η λευκή. Α, και οι τρεις. Και να μου τις ενώσεις, ας πούμε, και να τις... Δεν θα τα έχω πρόβλημα. Να μου τις ενώσεις, δηλαδή όλες μαζί και καλά, μάλιστα, ένα γλυκό που να τις έχει όλες. Ναι, πλάκα-πλάκα υπάρχουν γλυκά που τις έχουν, ξέρεις, όλες και τις διαφορετικές σοκολάτες. Οκ. Okay. Θέλω να μου πεις
με ποιον Έλληνα καλλιτέχνη, είτε άντρα είτε γυναίκα, δεν θα έκανες ποτέ συνεργασία. Και πριν προλάβεις να πεις ότι είμαι κακός άνθρωπος, γιατί δεν είμαι, επειδή απλά δεν ταιριάζεται, επειδή δεν ξέρω και εγώ τι. Με ποιον καλλιτέχνη, δεν σημαίνει ότι δεν σου αρέσει σώνα και καλά. Με ποιον καλλιτέχνη δεν θα έκανε η Ιβι Αδάμου συνεργασία. Ξέρω εγώ. Γενικώς, μ' αρέσει να συνεργάζομαι. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω, ας πούμε, ότι δεν θα τα πάω καλά με το... Πρέπει να γνωρίσω τον άλλον. Ξέρω εγώ αν θα ταιριάξω ή όχι. Ναι, αλλά εγώ λέω μουσικά. Βλέπεις διάφορα βίντεο κλιπς, βλέπεις κάποιο καλλιτέχνη και λες, ξέρεις, έχεις άποψη. Αυτό εννοώ, δεν λέω για χαρακτήρα. Ναι. Ίσως με λαϊκό τραγουδιστή, γιατί όχι. Μπορείς να ενώσεις το pop με το λαϊκό. Ναι, δεν αν γίνει ξέρω. Σωστά. Ναι, αν γίνει σωστά αυτό. Τώρα, να σου πω συγκεκριμένο άτομο δεν μπορώ. Ρωτήε. Γιατί. Ένα όνομα έπρεπε να πέσει στο τραπέζι, στο εξομολογητήριο τουλάχιστον. Δεν πειράζει. Δεν φοβάμαι εγώ τις ρωτήσεις. Έτσι. Θέλω να συμπληρώσεις την εξής φράση. Όταν μεγαλώσω, θέλω να κάνω την καριέρα της... Α. Θέλω να κάνω την καριέρα της... Γεια σας. Της... ας πούμε διεθνής ή... Εσύ βάζεις ό,τι θες. Μπορείς να βάλεις και international, μπορείς να βάλεις και Ελληνίδα. Ό,τι γουστάρεις. Μπορεί να έχεις ένα κόλλημα με τη Δύση, με τη Βανδύ, με την Παπαρίζου, με την δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Όλες έχουν κάνει την καριέρα τους. Οτιδήποτε. Δεν μη σου λέω τώρα και σε επηρεάζω. Τη Ριάννα, τη Μαντόνα, τη whatever. Ωραία. Της Beyoncé. Μια αξιοπρεπέστατη καριέρα. Όχι απλά αξιοπρεπέστατη, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μα ήταν όμως πάντα αξιοπρεπέστατη και κυρία, γι' αυτό. Α, οκ, με αυτή την έννοια το λες. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Με αυτή την έννοια πάντα. Οκ. Okay. Κυρία. Ευχαριστώ. Αλλά τελειώσαμε. Τι να τελειώσουμε, στη μέση είμαστε. Ούτε καν, άκουλε να τελειώσουμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο ωραίος άντρας στην ελληνική τηλεόραση. Πού να ξέρω τώρα εγώ. Θα φας τρεπλήβροντι τώρα που να ξέρω τώρα εγώ. Αν δεν ξέρεις εσύ, θα σου πω εγώ ποιος είναι ο πιο ωραίος άντρας. Εσύ ποιος ξέρεις. Είναι ο πιο ωραίος άντρας. Αυτός που σου αρέσει περισσότερο, αυτός είναι ο πιο ωραίος άντρας. Τόσους βλέπεις τηλεόραση. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω με ψυχα, ξέρω ότι θέλεις να πεις εμένα, αλλά επειδή είσαι καλεσμένη μου δεν μπορείς να με πεις. Οπότε πρέπει τώρα να πεις κάποιον άλλο. Μα τώρα. Το θέλει. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Να αλλάξεις ποιο. Εσύ δεν είναι. Ναι, άστα αυτά τώρα τα εύκολα. Θα φας ροντίτρες διάστατη, λοιπόν. Άστο, ναι. Λοιπόν, πες με έναν που τον βλέπεις τηλεόραση και σου αρέσει. Δεν είναι κακό αυτό. Σου μπορεί να είναι ωραίος άντρας. Δεν λέμε κάτι κακό. Δεν ξέρω. Το μες στην καλή χαρά, ας πούμε, το έχεις δει. Ναι. Ας πούμε, έχουμε στον καναπέ ένα πολύ ωραίο αγόρι, το Δημήτρη Λαγιόπουλο αντικειμενικά. Α, τώρα άλλο προξενιό μου κάνεις. Δεν σου κάνω προξενιό, απλά λέμε ρε παιδί μου, να ένας, ας πούμε, το θυμήθηκα γιατί είναι δικός μας, επειδή τον βλέπω συχνά το Δημήτρη. Τα κορίτσια επίσης τους αρέσει πολύ ο Masterchef, ο περσινός, ο Άκης, ο Πετρετζίκης που μαγειρεύει στο Λιαγκοσκορδέικο. Σου λέω τώρα διάφορα. Να σου πω κάτι που. Μη σου πω το Δημήτρη τον Ουγγαρέζο τώρα και σε στείλω σε κάτι. Εντάξει, θα το ήθελα να πάτε σε τέτοιο κακό. Λοιπόν. Για πες μου. Λοιπόν, ο Αλέξης Γιωργούλης. Α, είδες τι βρήκα, ηθοποιό, ορίστε. Ηθοποιό, ναι, το δέχομαι. Αλέξης Γιωργούλης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, και ακούστε με τη Γερμανό, έχεις το προσέξα. Αλήθεια. Ναι. Τι ζώδιο είσαι. Τοξότης. Α, του γιατρού, μάλιστα. Γερμανό είναι καρκίνος. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζω, θέλω να μου πεις τι εύχεσαι να σου φέρει το 2012, πρόσεξέ με, σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό, μην μου πεις κάτι για την Eurovision, σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, Γεωργιό μου, ας πούμε, ναι. Προσωπικό τι εννοεί, ας πούμε. Μου αρέσει που είναι το μαλάκι τη, έχει. Ναι. Ξέρεις, ας πούμε, σου κάνω νόημα να μου πεις. Ας πούμε. Είσαι και έτσι, δεν όταν λέμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν σε κοιτάζω με τίποτα. Όταν λέμε σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ με ήδη καταλαβαίνεις. Σε προσωπικό επίπεδο.
Υγεία, ξέρεις. Ένα αγόρι δεν θα θέλεις να σου φέρει. Αυτό άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Μπορεί να είναι και σε λίγα λεπτά. Ξέρεις, ούτε δεν ξέρεις. Σαφώς. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά παρόλα αυτά, οκ, επειδή τελειώνει τώρα η χρονιά, θα θέλεις να έχεις έναν ωραίο έρωτα, ξέρω εγώ, στο 2012. Άμα τύχει. Ωραία. Το δέχομαι. Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι που το έχει πει κάποιος συνάδελφός σου, Έλληνας ή Ελληνίδα, και το έχει ζηλέψει, θα θέλεις να το έχεις πει εσύ. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Το υπάρχει λόγος. Έλα να παπαρίζω. Ναι. Υπάρχει λόγος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τραγούδι. Διαλέγεις ένα από τα δύο, δόξα ή χρήμα, και γιατί? Δόξα, εννοείς τον παραγωγό μου. Το Γιαννάκη. Δόξα τέτοιο σίγουρα, 100%. Αλλά θέλω να μου πεις δόξα ή χρήμα. Διαλέγεις ένα από τα δύο, δηλαδή θα θελές να αφήσεις πράγματα πίσω σου αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ιστεροφημία, γενικώς να δοξαστείς, ή θα προτιμήσεις, επειδή έχουμε και την οικονομική κρίση, να διαλέξεις το στέρεο, αυτό που έρχεται στα χέρια σου, που είναι το χρήμα? Δεν εκπλησώμαι ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Δόξα, ας πούμε, να... Θέμη. Ήβη. Πάλι θα είσαι όσο το μαλάκι. Έλα, μωρέ, εύκολη ερώτηση είναι αυτή. Εύκολη, δηλαδή, είναι αυτό που νιώθεις. Δεν είναι εύκολη, γιατί δεν νιώθω ούτε το ένα ούτε το άλλο, γι' αυτό. Τώρα χρήμα ή δόξα. Ναι. Δόξα, ας πούμε, τι, αυτό, να είσαι πολύ, πολύ αυτό που λέμε big, ότι κάποιοι, παιδί μου, δοξάζονται, αλλά μπορεί να μην έχουν χρήματα. Ξέρεις, δηλαδή να αφήσεις πράγματα πίσω σου, αυτό που λένε. Να αφήσεις έργο. Θα ήθελες αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κάτι τέτοιο, ή θα προτιμούσες, επειδή είσαι και νεότατη και επειδή έχουμε ζόρια, να διαλέξεις τα χρήματα? Δεν μ' αρέσει η λέξη δόξα. Άρα διαλέγουμε αλλά θα ήταν ωραία να αφήσεις, ας πούμε, να κάνεις την καριέρα σου και να έχεις αφήσει πίσω σου ωραία πράγματα που θα σε θυμάται ο κόσμος με αυτά, και να κάνεις, ξέρεις, αξιοπρεπέστατες δουλειές, και αυτό, ναι, μ' αρέσει. Ωραία. Αλλά η δόξα, αυτό έτσι όπως το λες, δεν... αυτό εννοώ, αν σ' αρέσει αυτό, κρατάμε, ναι, αυτό τότε. Ναι. Γιατί αυτό εννοώ, δεν ξέρω, ωραία, αν δεν σ' αρέσει, ωραία, η λέξη, εντάξει, απλά... Ναι, να αφήσεις, ναι, αυτό. Οκ, okay, λοιπόν, κρατάμε αυτό. Λοιπόν, φτάνοντας στο κλείσιμο, αν, υποθετικά μιλάμε τώρα, αν την ξέρεις τη Σελίνα Γκόμεζ. Ναι, ναι. Αν εσύ, λοιπόν, είσαι η Σελίνα. Ναι, ναι. Ποιος θα είναι ο Justin Bieber σου? Ποιος θα είναι ο Justin Bieber? Μάλιστα. Πρέπει να σου πω όνομα. Ναι. Να ψάξουμε να βρούμε έναν Έλληνα καλλιτέχνη. Ο Σταν! Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχω για το Σταν δουλεύω, δεν το έχεις καταλάβει. Ναι, το έχω καταλάβει. Τι γίνεται, βρε Θέμη, εσύ με το Σταν και το Σταν. Ο οποίος θα μπουκάρει τώρα μέσα και θα σε πει... Είδες που σε έφτιασα. Λεφτά. Θα του λέω, εσύ έχεις τα λεφτά, εγώ τη δόξα ξέρω. Μπράβο, σωστά. Κολλάει μια χαρά. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Πόσες βροντές ακούσαμε? Μία, δύο. Έλα, ακόμη μία, έλα. Τι κι άλλη θες τώρα? Τώρα σου πω όνομα. Ορίστε, να άξιζα τώρα. Όχι που θα σου απαντούσα. Αμάν βρέβη, αμάν βρέβη. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη φορά, στο λέω αυτό. Θα ανάψω την πορεία σου. Okay. Λοιπόν, πάμε να πάμε. Γεια, ανάσα. Επιστρέφουμε.